Έχουν έρθει εδώ και αρκετές μέρες κλιμάκια του ΕΟΔΗ, κλιμάκια και ιατρικά για να προγραμματίσουν τις ιατρικές υπηρεσίες μαζί με τους άλλους φορείς και τα κλιμάκια τα οποία κάνουν τους ελέγχους με τα γρήγορα, τα λεγόμενα γρήγορα τεστ που φέρανε για τους πρόσφυγες που θα μπαίνουν στο Καρατεπέ και σιγά σιγά φαντάζομαι θα επεκταθεί σχεδόν σε όλο τον προσφυγικό πληθυσμό. Το ζήτημα είναι ότι έχουν έρθει πλέον όλοι, δηλαδή και το ιατρικό τμήμα της ΥΠΑ της Αρμοστίας, έχει έρθει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που καταλαβαίνετε ένας τεράστιος οργανισμός, σήμερα φτάσανε οι γιατροί. Μεγάλο κλιμάκιο γιατρών, ξέρετε. Είναι πάνω από 20 γιατροί, οι οποίοι σιγά σιγά θα αναλάβουν δουλειά, μπορεί ακόμα και από σήμερα. Βέβαια, έχουν έρθει ήδη οι υπεύθυνοι του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα, έχουν έρθει οι υπεύθυνοι οργάνωσης των επειγόντων περιστατικών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από το εξωτερικό, εδώ και 2-3 μέρες. Και γίνονται συζητήσεις, στις οποίες έτυχε και να παρευρεθώ, ζητήσανε λίγο τη γνώμη, γιατί θέλουν και τη γνώμη των Ελλήνων γιατρών και θέλουν να αποκαταστήσουν και μια επαφή με τους, και με τους ιδιώτες, αλλά και με τους γιατρούς του νοσοκομείου. Αυτή τη στιγμή οργανώθηκε ένα πλάνο, το οποίο οργανώθηκε σε συνεργασία του ΕΟΔΗ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και για το πώς θα είναι η μόρφωση των ιατρείων εντός του καινούριου καταβλισμού, πώς θα λειτουργούν, με τι πρωτόκολλα θα λειτουργούν, και βέβαια στην Ελλάδα θα πρέπει να λειτουργούν τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ για τον κορονοϊό, αλλά επειδή δεν είναι το πρόβλημα μόνο ο κορονοϊός, θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα ιατρία και άλλη οργάνωση ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα, δηλαδή των παιδιών, των εγγύων γυναικών κτλ. Επομένως, υπάρχει αυτές τις 2-3 μέρες έχουν γίνει επανειλημμένες συσκέψεις όπου έχουν καταλήξει σε ένα πλάνο ιατρικό το οποίο θα λειτουργεί εντός του καινούριου καταβλισμού. Δηλαδή, να καταλάβουμε, είναι όλο αυτό το πώς θα διαμορφωθεί το πλάνο αυτό της ιατρικής περίθαλψης. Της ιατρικής περίθαλψης και για τον κορονοϊό, που γίνεται ήδη και δημιουργήθηκε και ένας χώρος μέσα όπου απομονώνονται τα θετικά περιστατικά, που έχουμε φτάσει τώρα σχεδόν στα 14 και πιθανά θα αυξηθούν και άλλο. 14 και 2 που φύγανε καινούργια. Η μητέρα με το μωρό είναι 16. Ναι, ναι, συν τα προηγούμενα τα οποία ακόμη δεν έχουν βρεθεί τα περισσότερα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι... Μόνο 2 έχουν βρεθεί. Ακριβώς. Επομένως, υπάρχει ένα θέμα που είναι το θέμα του κορονοϊού και πώς θα ελεγχθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι κέριο για το νησί μας, γιατί αυτό θα καθορίσει εμπολής και την υγειονομική κατάσταση του νησιού, ακόμη και ίσως τα μέτρα που πιθανά θα παρθούν, αν παρθούν, λόγω της υγειονομικής κατάστασης. Αυτό είναι η μία πλευρά που είναι πάρα πολύ σοβαρή. Η δεύτερη πλευρά είναι ότι κάθε ιατρική υπηρεσία που θα δημιουργηθεί εκεί θα πρέπει να έχει και να βλέπει και λίγο το μέλλον. Έστω και το άμεσο μέλλον. Δηλαδή τα παιδιά, τα προβλήματα των χρόνιων ασθενών, των ευάλωτων, τα παιδιά, τις γυναίκες, τις έγκυες γυναίκες κτλ. Που όμως είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα που μπαίνει εξ αρχής σε νέες βάσεις. Και εδώ βέβαια η συμβολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι σημαντική. Όπως βέβαια και του ΕΟΔΗ, και από ό,τι φαίνεται είναι απαραίτητη η παρουσία αρκετών Ελλήνων γιατρών που ακόμη δεν την έχουν, γιατί οι Έλληνες γιατροί ξέρουν καλύτερα το τοπίο, μπορούν να έχουν καλύτερη επαφή με τα επίγοντα και γενικά με το νοσοκομείο, με το κέντρο υγείας, με τη Λίνιες κτλ. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα τους διευκόλυνε περισσότερο αν εκδηλώνανε και μεγαλύτερη διάθεση να αρκετοί Έλληνες ντόπιοι γιατροί να ενταχθούν σε αυτή την προσπάθεια με τους περιορισμούς και τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεύτερη πλευρά του υγειονομικού ζητήματος που αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντική είναι η πλευρά των έξω. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου είναι έξω, είναι στον δρόμο. Ναι. Εκεί υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Γιατί προσπάθησαν κάποιοι να πάνε κάποια στιγμή να δημιουργήσουν σε κάποιες παλιές αποθήκες που υπήρχαν εκεί άδειες ένα ιατρείο, να μπορεί να δοθεί κάποιο είδους περίθαλψη. Υπήρξε τέτοια μαζική προσέλευση κόσμου και με τέτοιο άναρχο τρόπο που δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα και η αστυνομία τελικά τους απομάκρυνε όλους. Ναι. Προσπαθούν τώρα κάποιες... Το είδαμε αυτό. Έχετε δίκιο, το είδαμε αυτό το Σάββατο. Ακριβώς. Τώρα προσπαθούν κάποιες ΜΚΟ να δημιουργήσουν εκεί κάποιους χώρους. Είναι δύσκολο. Η αστυνομία είναι πολύ δύσκολο σε αυτές τις συνθήκες να εγγυηθεί την ασφάλεια των γιατρών και των νοσηλευτών.
Ναι. Και επομένως είναι μια πάρα πολύ λεπτή κατάσταση στο πώς θα μπορέσουν να προσφέρουν. Όχι για τόσο γιατί οι πρόσφυγες ή οι μετανάστες έχουν κάτι με τους γιατρούς, αλίμονο, αλλά όταν δημιουργείται αναστάτωση, δημιουργούνται προβλήματα σε ένα τέτοιο χώρο, δεν προλαβαίνουν να, οι γιατροί, οι νοσηλευτές να εξασφαλίσουν την διαφυγή τους. Και μπορεί να βρεθούν σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Επομένως χρειάζεται να υπάρχει η ασφάλεια αυτών των γιατρών για να μπορέσουν να προσφέρουν απερίσπαστη το έργο τους. Και σωστά. Ναι, κύριε Γαλή, τώρα με μια ψύχρεμη ματιά, επειδή μας είχατε κάνει εκτιμήσεις, θυμάμαι μια μέρα πριν από την καταστροφική πυρκαγιά στο Κι, τότε είχατε επισκεφθεί εκεί με το κλιμάκιο των γιατρών το νοσοκομείο, αυτή τη δομή που είχε φτιάξει, είχε δωρήσει η Ολλανδική κυβέρνηση, η οποία σε τι κατάσταση είναι? Φαντάζομαι ότι έχετε πάει, έχετε επισκεφθεί. Ναι, πήγαμε και την είδαμε. Έχει καταστραφεί σχεδόν η μισή. Βέβαια, δεν καταστράφηκε ευτυχώς το μέρος όπου είχαν εγκαταστήσει ήδη τα κρεβάτια και τους αναπνευστήρες κτλ. Επομένως, αυτός ο εξοπλισμός σώθηκε, ναι, και σχεδόν όλος ο άλλος εξοπλισμός που ήταν σε αποθήκες που υπήρχαν εκεί σώθηκε. Βέβαια, αυτό είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, οπότε πρέπει να δώσει για οποιαδήποτε μετακίνηση αυτού του κομματιού που σώθηκε, που έτσι κι αλλιώς είναι κινητό, ή του εξοπλισμού αυτού, πρέπει να δώσει την έγκριση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής πού μπορεί να πάει αυτός ο εξοπλισμός, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στο καινούριο καταβλισμό κτλ. Αυτό είναι μια άλλη πτυχή, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει κινηθεί καθόλου. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε τώρα να λυθεί είναι το άμεσο πρόβλημα το υγειονομικό αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, πέρα από οι συνθήκες αυτές είναι άθλιες τώρα, καταλαβαίνετε, και επομένως μπορεί να γεννηθούν και νέα προβλήματα. Δεν υπάρχει μόνο ο κορονοϊός. Υπάρχουν και χίλια άλλα δύο προβλήματα. Το αίτημα που υπήρχε του Ιατρικού Συλλόγου που ήταν να ελεγχθούν γρήγορα και για τον κορονοϊό οι ευάλωτες ομάδες με τα χρόνια προβλήματα, να μεταφερθούν στο καράβι του Σιγρίου και να φύγουν από τη Μυτιλίνη. Γιατί εκτός το ότι είναι οι πιο ευάλωτοι στο να αρρωστήσουν βαριά από τον κορονοϊό και επομένως να έχουμε και θύματα ανάμεσα σε αυτόν τον πληθυσμό, αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που μπορεί να αρρωστήσουν βαρύτερα και να χρειάζονται νοσηλεία. Επομένως, το σύστημα υγείας του νησιού δεν θα τα αντέξει γιατί στηρίζεται σε ένα νοσοκομείο. Ναι. Γι' αυτό το λόγο ο Ιατρικός Σύλλογος είπε ότι πρώτη στο θέμα είναι η απομάκρυνση αυτών των ευάλωτων κατηγοριών. Δυστυχώς, χθες ο Υπουργός είπε ότι δεν μπορεί να φύγει το καράβι να μπουν οι ευάλωτοι εκεί και να φύγουν, γιατί θα δημιουργηθεί κακό παράδειγμα και θα νομίσουν ότι ξεκίνησε η έξοδος των προσφύγων. Ναι. Επομένως, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ανησυχούμε πάρα πολύ για αυτή την απόφαση. Πιστεύουμε ότι πρέπει να οργανωθεί αυτό το θέμα γρήγορα, γιατί θα έχουμε ζητήματα. Όπως και βέβαια συνολικότερα, η παραμονή τόσου κόσμου σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να λυθεί με ένα καταβλισμό τέτοιου είδους. Χρειάζονται πολύ πιο ουσιαστικά, βαθύτερα μέτρα, τα οποία να μην φτιάξουν μια καινούρια μόρια, αλλά να μπορεί ο κόσμος να φύγει από το νησί, να πάει στον προορισμό του, οι συνθήκες βοηθάνε, και αν χρειαστεί ένα κομμάτι να μείνει ακόμη, μέχρι να φύγει να έχει την κατάλληλη περίθαλψη και τις κατάλληλες υποδομές. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει. Ναι. Αυτό που καταλαβαίνουμε από όλες αυτές τις επαφές είναι ότι τα κυβερνητικά επιτελεία έχουν την άποψη ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κυνηγήσουμε κανέναν από το νησί, γιατί αυτό θα λειτουργήσει σαν παράδειγμα για τα υπόλοιπα, ότι κάψτε τα κίτ στα άλλα νησιά, γιατί έτσι θα φύγετε από το νησί. Λοιπόν, τώρα, επομένως, αυτή είναι η γενική αντίληψη που φαίνεται ότι κυκλοφορεί. Ναι. Τώρα, επειδή εδώ και ο κόσμος με ρωτάει, μια δική σας, σε ό,τι αφορά στον κορονοϊό, μια δική σας ψύχρεμη εκτίμηση για την κατάσταση, βεβαίως και μετά τη συνεργασία που είχατε και με το κλιμάκι εδώ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που βρίσκεται εδώ και τους γιατρούς όλους. Ο κορονοϊός υπάρχει στο νησί και είναι δυστυχώς σε σχέση με τους πρόσφυγες είναι μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Δεν ξέρουμε πλέον ποια είναι τα νούμερα. Και τα βλέπουμε σιγά σιγά να αυξάνουν. Ήταν 35 και τώρα προστίθενται συνεχώς με τα τεστ συνεχώς καινούργια. Γι' αυτό χρειάζονται πάρα πολλά τεστ. Χρειάζονται τεστ στον προσφυγικό πληθυσμό όλων. Χρειάζονται άμεσα τεστ σε όσους έχουν εμπλακεί, ΜΚΟ, αστυνομικούς, ακόμα και σε εσάς ίσως τους δημοσιογράφους που κάθε μέρα εσείς εκεί. Χρειάζεται να γίνουν άμεσα τεστ, γιατί αυτός ο κόσμος όχι μόνο είναι εκεί, αλλά είναι και στη Μυτιλίνη, στην πόλη.
Επομένως υπάρχει ο κίνδυνος να μεταφέρει τον ιό μέσα στον ιστό της Μυτιλίνης, που έτσι και αλλιώς και ο ιστός της Μυτιλίνης έχει και αυτός κάθε μέρα τα δικά του περιστατικά, των ντόπιων. Επομένως είναι ένα μείγμα το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλους κινδύνους για το νησί. Για να μην φτάσουμε σε ένα lockdown πρέπει να γίνουν γρήγορα οι κινήσεις, γιατί όταν έχουμε κάποια περιστατικά ξέρουμε ότι αυτά μεταδίδονται και μετά μέσα σε 7 ή 14 μέρες αυξάνουν. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή με τα τεστ που γίνονται στους πρόσφυγες, βλέπουμε αυτή την αύξηση. Ναι. Και θα περιμένουμε επομένως και τις επόμενες 7 και 14 μέρες μια ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. Το ζήτημα είναι να παρθούν αυτά τα μέτρα ώστε να μην επηρεάσουν συνολικά το νησί και να μπορέσει να αντιμετωπίσει το σύστημα υγείας σωστά όλη αυτή την κατάσταση. Επομένως, η οργάνωση των υπηρεσιών υγείας σε αυτό το χώρο πρέπει να είναι τόσο καλή και πλήρης ώστε να μην επιβαρυνθεί ιδιαίτερα το νοσοκομείο του νησιού. Ναι. Γιατί θα έχουμε αύξηση των περιστατικών. Ελπίζουμε να μην έχουμε τη μετάδοση ακριβώς και γι' αυτό πρέπει να γίνουν άμεσα τα τεστ και στους αστυνομικούς και στους εργαζόμενους των ΜΚΟ και σε εσάς ακόμη που καλύπτετε αυτά τα γεγονότα, γιατί είστε οι άνθρωποι που κυκλοφορούν μέσα στον ιστό. Ταυτόχρονα πρέπει να αρχίσουν να γίνονται και τεστ σε ευρείας κλίμακας και σιγά σιγά και στους υπόλοιπους κατοίκους του νησιού στοχευμένα. Παράδειγμα, θα έπρεπε ήδη να έχουν ολοκληρωθεί τα τεστ σε όλους τους οίκους ευγυρίας, τα γυροκομεία, σε όλα τα άσυλα που υπάρχουν στο νησί. Που είχαμε κρούσμα ήδη στην Αγιάσου. Αυτά τα τεστ... Κρούσματα είχαμε, όχι ένα. Και θάνατο. Ακριβώς, κρούσματα. Και θάνατο. Και θάνατο. Θα έπρεπε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Είναι ανεξάρτητα από τους πρόσφυγες, ανεξάρτητα από το τι γίνεται στη Μυτιλίνη. Σε αυτές τις δομές τα τεστ θα έπρεπε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Και από ό,τι βλέπουμε δεν έχουν γίνει. Μάλιστα. Ενώ έχει υποσχεθεί το Υπουργείο ότι αυτά θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει εδώ και 10 μέρες. Υπάρχουν ζητήματα δηλαδή τα οποία πρέπει να... τα Υπουργεία, τα διάφορα να συντονιστούν καλύτερα, οι υπηρεσίες. Εδώ συντονισμός αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο σε επίπεδο υπουργών που συζητούν και οι υπόλοιποι φορείς είναι απ' έξω. Ακόμη και ο Ιατρικός Σύλλογος και γενικά όλοι οι φορείς που μπορούν να βοηθήσουν, να συμβάλλουν σε μια κατάσταση, δεν έχουν κληθεί ούτε για να πούν τη γνώμη τους, ούτε για να συμμετέχουν κάπου. Δεν είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης. Οι οργανώσεις εδώ στη Μυτιλίνη μπορούν να δώσουν τα φώτα τους, γιατί είναι ο χώρος που γνωρίζουμε και ταυτόχρονα ο χώρος που ζούμε και εμείς και μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο να βοηθήσουμε την όλη κατάσταση. Αυτό θεωρούμε, είμαστε σε μεγάλη ανησυχία. Ελπίζουμε τώρα θα οργανωθεί η υγεία αυτού του πληθυσμού. Το βασικό μας είναι σιγά σιγά να αρχίσει να οργανώνεται στο σύνολο του πληθυσμού και της πόλης για να μην έχουμε τέτοιες αυξήσεις που θα οδηγήσουν σε ένα κλείσιμο του νησιού, σε ένα lockdown. Αυτό θα ήταν καταστροφικό. Εγώ κρατώ αυτό που είπατε ότι η οργάνωση στη νέα δομή πρέπει να είναι από πλευράς βεβαίως για τα ιατρικά που συζητάμε να είναι πλήρης ώστε να μπορέσει να κρατήσει το σύστημα υγείας και υπό τον νησιού. Έλεγχο, και υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΗ που τώρα είναι μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτοί θα καθορίσουν ποιοι θα δουλέψουν μέσα. Η γνώμη του Ιατρικού Συλλόγου πάντοτε και όλων των φορέων ήταν ότι πρέπει να στηριχτούν σε δημόσιους φορείς, σε Έλληνες γιατρούς και οι ΜΚΟ να παραμείνουν απ' έξω από αυτόν τον σχεδιασμό προς το παρόν. Όταν χρειαστεί η βοήθειά τους θα είναι ίσως επικουρική. Ναι. Δεν μπορούμε να στηριχτούμε σε οργανώσεις οι οποίες μέσα σε όλη αυτή την λογική, σε την κατάσταση δρούνε με τη λογική ότι ό,τι καλύτερο παρουσιάσω, ό,τι περισσότερη δουλειά παρουσιάσω, τόσο μεγαλύτερη χρηματοδότηση θα έχω. Μάλιστα. Οι νόμοι της αγοράς στα θέματα έστω των κρίσεων νομίζουμε ότι δεν μπορούν να είναι κυρίαρχοι.